Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις Αθλητολογίες εδώ στο Star TV. Να δούμε μαζί πολλά αθλητικά νέα. Θα δούμε την Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού που ξεκίνησε τη λειτουργία της και μάλιστα μιλήσαμε με τους προπονητές, μιλήσαμε με τα πιτσιρίκια, αλλά κάναμε και μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Μανώλη Ροκίδη, επικεφαλή πλέον προπονητή της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Θα δούμε ένα μικρό δείγμα από το τι έγινε στον 12ο κόρουσο δρόμο. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ, θα το δείτε στην επόμενη εκπομπή Αθλητολογίες. Θα δείτε χαρακτηριστικά κάποια σημεία του αγώνα σήμερα. Θα δούμε τι έγινε στον αγώνα κυπέλου του Ιωνίου κόντρα στην Νικόπολη για την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος όσον αφορά τον μπάσκετ. Ο Ιόνιος κέρδισε και την Νικόπολη και τα Γρεβενά και έχει αναμέτρηση την ερχόμενη Τετάρτη στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Θα δούμε επίσης και τι έγινε όσον αφορά την πρόεδρο του ΣΕΓΑ, Σοφία Σακοράφα, βρέθηκε σήμερα στο νησί και μίλησε για τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε, αφού καλησπέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε μέσω του Star TV στο Facebook. Μας βλέπετε βεβαίως κάθε βράδυ, κάθε φορά, κάθε Δευτέρα στις 11 μέσα από το Star TV. Να στείλω σε όλους πολλούς χαιρετισμούς και πάμε να δούμε τι έγινε στην αναμέτρηση κυπέλου. Παρότι το κλειστό γυμναστήριο δεν ήταν γεμάτο, ο κόσμος έδωσε το στίγμα του στην αναμέτρηση του Ιωνίου κόντρα στην Νικόπολη Πρέβεζας. Πρώτος επίσημος αγώνας για την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδας και νίκη για την ομάδα του Πάνου Κοντογιάννη. Με το δεξί ξεκίνησε ο Ιόνιος στις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις, υποδεχόμενος στην Νικόπολη Πρέβεζας για την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Η ομάδα του Πάνου Κοντογιάννη πήρε το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα της χρονιάς μετά το τελικό 86-68. Από την αρχή οι γηπεδούχοι έδειξαν τις προθέσεις τους με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται 27-19. Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό και πλησίασαν στο σκορ το οποίο διαμορφώθηκε 36-35. Σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Στην επανάληψη, Ιόνιος και Νικόπολη παρέμειναν κοντά στο σκορ με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται 59-54. Το τελευταίο δεκάλεπτο ανήκε στους γηπεδούχους, οι οποίοι πέτυχαν 27 πόντους έναντι 14 των φιλοξενούμενων. Το τελικό 86-68 έδωσε την πρόκριση στο Ιόνιο, ο οποίος στο επόμενο παιχνίδι κυπέλου υποδέχτηκε και κέρδισε τα Γρεβενά. Για την Νικόπολη του Σπύρου Πολίτη, ο Σιπιτάνος σημείωσε 23 πόντους με 2 τρίποντα, 11 ο Κασκάνης με 3 καλάθια από τα 6-75, 10 πόντους με 2 τρίποντα πέτυχε ο Δόνος, 7 με 1 τρίποντο ο Νίκας, 6 ο Χρήστου και από 5 ο Παπαδημητρίου με 1 τρίποντο και ο Ζολώτας. Έναν πόντο πέτυχε ο Μπέλος, ενώ αγωνίστηκε και ο Τσιτσόνης. Για τον Ιόνιο του Πάνου Κοντογιάννη, 22 πόντους με 3 τρίποντα σημείωσε ο Φιλοξενίδης, 21 πόντους ο Στεμπάρη, 12 με 2 τρίποντα ο Σπίνουλας, 12 και ο Σούκερας, 8 ο Μαυροματίδης, 6 με 2 καλάθια από τα 6-75 πέτυχε ο Πυραδάκης, 3 ο Τσιτσές και 2 ο Τρικαλιώτης. Αγωνίστηκαν και οι Αλαμάνος, Νιάκας, Χοντρογιάννης και Γεωργακόπουλος. Πολίτης για την Νικόπολη Πρέβεζας. Η συνταγή είναι επιτοπλίστων δοκιμασμένη. Ο προπονητής έμεινε. Κάποιοι βασικοί παίχτες έχουν μείνει. Έχουν γίνει σημαντικές προσθήκες. Και είναι μια ομάδα που θα αγωνιστεί στην National League 2, ελπίζοντας να είναι ανταγωνιστική. Σήμερα για το κύπελλο Ελλάδας και την πρώτη φάση αντιμετώπισε τον Ιόνιο. Ιτήθηκε παρότι έδειξε σε κάποια σημεία του αγώνα πολύ θετικά δείγματα και μάλιστα υπήρχαν σημεία που το σκορ ήταν πάρα πολύ κοντά μεταξύ των δύο ομάδων. Ο κόσμος προσπάθησε να δώσει ένα πάλμο. Ένα πρώτο τεστ επίσημο βέβαια. Φαντάζομαι ότι οι ομάδες δεν ακόμα έτοιμες. Σίγουρα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, είναι πολύ νωρίς για τη σεζόν. Μέσα σε 8-10 προπονήσεις δεν μπορείς να έχεις πολλές απαιτήσεις. Νομίζω ότι μας αδικεί το σκορ γιατί στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ήμασταν πολύ κοντά, ήταν ένα ντέρμπι. Νομίζω για 3 δεκάλεπτα ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο σκορ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο νομίζω κάναμε το χειρότερό μας δεκάλεπτο στο σημερινό μάτς και σε άμυνα και σε επίθεση. Ο Ιόνιος κατάφερε, βρήκε γρήγορες φάσεις, βρήκε transition, βρήκε shoot, τα οποία μερικά ήταν και δύσκολα, τα έβαλε και πήρε ψυχολογία και νόμιζα διαχειρίστηκε σωστά το τελευταίο δεκάλεπτο. Εμείς χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, χάσαμε το μυαλό μας το τελευταίο δεκάλεπτο. Εγώ είμαι ευχαριστημένος για τα 3 δεκάλεπτα και από την προσπάθεια των παικτών. Σίγουρα το τελευταίο δεκάλεπτο απέβαινε να μας προβληματίσει. Ήταν ένας γόνας φυσικά, ήταν το πρώτο επίσημο και φιλικό μάτς, αλλά παρόλα αυτά εμείς θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι δείξαμε καλά στοιχεία για 30 λεπτά. Τα τελευταία 10 λεπτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν, να δούμε τα λάθη μας, να δουλέψουμε πάνω σε αυτά και να παρουσιάσουμε καλύτερο πρόσωπο και στη συνέχεια.
Ένα πλεονέκτημα είναι για την Νικόπολη το ότι κάποια παιδιά βασική, εσύ έχετε παραμείνει στην ομάδα, έχουν προσθεθεί παίχτες σέντερ βεβαίως που είναι δύσκολη θέση και να βρεις και να αγωνιστεί σε αυτή τη θέση κάποιος. Άρα πιστεύεις ότι υπάρχουν όλα τα εφόδια για παραμονή στην κατηγορία? Σίγουρα είναι σημαντικό γιατί όλες οι ομάδες δεν μπορεί να αλλάζουν όλους τους παίχτες και τον προπονητή. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε φέτος να όσο δυνατόν τα περισσότερα παιδιά την περσινή χρονιά να μείνουν και να φέρουμε και κάποια παιδιά τα οποία θα μπορέσουν να μας ενισχύσουν στην προσπάθειά μας, όπου στόχος μας είναι η παραμονή για πρώτη χρονιά. Νομίζω αν το καταφέρουμε αυτό είναι ένα βασικό σημείο για την ομάδα γενικότερα. Σίγουρα θα θέλουμε, αν γίνεται, να πλασταριστούμε στις πρώτες 6 ομάδες, οπότε να αποφύγουμε τη διαδικασία του play-out, την ψυχοφθόρα. Θα πρέπει να δουλέψουμε, είμαστε ακόμα στην αρχή, πρώτο παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ιόνιο και για τη φιλοξενία αλλά και για τη νίκη του. Νομίζω στο τελευταίο δεκάλεπτο ήταν δίκαια. Εμείς θα συνεχίσουμε, προσπαθούμε match με match και προπόνηση με προπόνηση για να είμαστε καλύτεροι. Η ατμόσφαιρα πόσο πάνηκε? Η ατμόσφαιρα ήταν ωραία. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς η σεζόν, οπότε για όλους ήταν ένα ωραίο τεστ γιατί είχαμε καιρό να παίξουμε και τα παιδιά και οι παίκτες και να δούμε και κόσμο στο γήπεδο. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Ιόνιο και στην ομάδα μου, ό,τι καλύτερο. Νίκας, παλιό μας γνώριμος για το παιχνίδι κυπέλου Ελλάδας. Πρώτη φάση, ο Ιόνιος αντιμετώπισε την Νικόπολη Πρέβεζας, βρέθηκε να προηγείται στο σκορ. Κάποια στιγμή το παιχνίδι ήρθε στα ίσα, πόντο-πόντο. Τελικά ο Ιόνιος ήταν αυτός που κέρδισε δύο ομάδες. National League 2 ήρθαν αντιμέτωπες σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού με ζέστη αρκετή και όχι τον κόσμο που θα περιμέναμε, παρότι έκανε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πώς είδες λοιπόν την ομάδα σου σήμερα? Καλησπέρα καταρχάς. Εύχομαι καλό πρωτάθλημα σε όλους και στην ομάδα της Νικόπολης, στην ομάδα μου δηλαδή, και στην ομάδα του Ιουνίου. Εμείς αγωνιζόμαστε σε ένα ιδιαίτερο απαιτητικό πρωτάθλημα και όμιλο, μπορώ να πω, στο Νότιο, που έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Το σημερινό το μάτς για μας ήταν μια δοκιμασία. Το είδαμε πιο πολύ σαν φιλικό, όχι ότι δεν μας ενδιαφέρει να περάσουμε στην επόμενη φάση. Βγάλαμε τα συμπεράσματά μας και προχωράμε παρακάτω. Η ομάδα του Ιουνίου αποτελείται από καλό υλικό, βλέπω νεανικό. Τρέχουνε, βάλανε και τα σουτ σήμερα και νομίζω ότι εκεί στερούσαμε και εμείς. Δεν βάλαμε κάποια σουτ, τα φάγαμε και χάσαμε. Το ότι έμεινε ο προπονητής, το ότι έχεις μείνει εσύ και ένας βασικός κορμός της ομάδας, το ότι έχουν προσθεθεί κάποιοι πολύ σημαντικοί παίχτες, είναι όλο αυτό ένα ρόστερ το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό φέτος? Νομίζω ότι πρέπει και εμείς σιγά σιγά δενόμαστε μεταξύ μας, γιατί είμαστε όντως καινούργια ομάδα. Έχουν μείνει 4 παίχτες από πέρσι. Προσπαθούμε να φτιάξουμε, να έχουμε πρώτα απ' όλα καλό κλίμα στην ομάδα και νομίζω ότι μέχρι στιγμής το καταφέρνουμε αρκετά καλά. Παίζει ο ένας για τον άλλον. Και ο coach είναι
ένας πολύ καλός άνθρωπος, καλός προπονητής, προσπαθεί να μας βοηθήσει όλους. Νομίζω ότι θα ανταπεξέλθουμε στο απαιτητικό αυτό πρωτάθλημα και νομίζω ότι στο τέλος που θα κάνουμε τον απολογισμό, ελπίζω να είμαστε με θετικό πρόσημο. Έχουμε λίγες μέρες μέχρι τις 5 Οκτώβρη. Βέβαια, και η Νικόπολη έπαιξε με τους Φιλιάτες. Ο Ιόνιος έδωσε κάποια φιλικά με τοπικές ομάδες εδώ στο νησί. Δεν είναι έτοιμες οι ομάδες ακόμα? Καμία ομάδα θεωρώ ότι δεν είναι έτοιμη. Είναι πολύ νωρίς. Είμαστε στην τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας. Οπότε κάποιες ομάδες θα κερδίζουν, κάποιες θα χάνουν. Σημασία έχει να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Δοκιμάζουμε τα plays μας. Προσπαθούμε να βρούμε τους συμπαίχτες μας. Να καταλάβουν 5 πράγματα. Ήδη τα πόδια μας είναι μουδιασμένα, είναι βαριά, δεν μπορούμε να τρέξουμε σωστά το γήπεδο. Τα χέρια μας είναι το ίδιο βαριά, δεν μπορούμε να βάλουμε σουτ. Εντάξει, θα το βρούμε στην πορεία, πιστεύω. Παρότι το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο, νομίζω ότι η ατμόσφαιρα ήταν ωραία. Εντάξει, είναι ωραία πάντα όταν ερχόμαστε στην Κέρκυρα. Υπάρχουν 5-6 φασαριώζοι, οι οποίοι δεν χρειάζεται να είναι 150 άτομα, οι 5 φτάνουν για να κάνουν τη φασαρία και αυτό είναι ωραία. Εντάξει, μια χαρά η ατμόσφαιρα, ωραία ήταν, ωραίο για το μάτς. Όλα καλά. Καλή αγωνιστική χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ και υγεία σε όλους. Παπαδόπουλος για την Νικόπολη Πρέβεζας, πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Ήρθε στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού, αντιμετώπισε τον Ιόνιο. Δύο ομάδες που αγωνίζονται στη National League 2 κοντραρίστηκαν σήμερα. Δεν ήταν γεμάτο το κλειστό γυμναστήριο, αλλά ο κόσμος έδωσε τον παλμό του. Ο Ιόνιος λοιπόν πήρε το ροσφυλλο αγώνα και συνεχίζει σε ένα θεσμό που βέβαια ξέρουμε ότι θα μπουν σιγά σιγά πολύ μεγάλες ομάδες και εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα είδε από τον πάγκο. Άρα, βλέποντας από τον πάγκο την ομάδα, φαντάζομαι ότι καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμη. Πώς είδε στην Νικόπολη? Εντάξει, η ομάδα μας δεν είναι έτοιμη ακόμα. Οι προσθήκες δεν έχουμε ενσωματωθεί. Εγώ προσωπικά θα παίξω σε 2 μήνες κοντά. Ο Σιπιτάνος, το παιδί, έχουμε μία εβδομάδα που είμαστε στην Πρέβεζα. Θέλει χρόνο η ομάδα να δεθεί τα νέα παιδιά με τα παλιά, να δημιουργηθεί ένα κλίμα, ώστε να αρχίζει στην προπόνηση να υπάρχει μια καλύτερη ροή για την ομάδα. Πάντως, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Κέρκυρας. Ήταν πιο προετοιμασμένη από εμάς, φάνηκαν πιο γυμνασμένοι. Μας τρέξανε, δεν είχαμε απαντήσεις και γι' αυτό ξέφυγε και το σκορ στην τελευταία περίοδο. Άρα όταν δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο, ο κόσμος έδωσε ωραία ατμόσφαιρα? Εντάξει, ναι, είναι ένα κλασικό της επαρχίας γήπεδο που έρχεται ο κόσμος. Το θυμάμαι από τη Β' Εθνική που τις έχω αντιμετωπίσει ότι έρχεται ο κόσμος, υποστηρίζει, το αγαπάει τον μπάσκετ στο νησί. Εύχομαι η ομάδα να φτάσει και στις ψηλότερες κατηγορίες ώστε ο κόσμος να το αγκαλιάσει και πιο εύκολα. Όσο ο Ιόνιος όσο και η Νικόπολη έδωσαν βάση στη θέση του 5, που είναι δύσκολη θέση και να βρει παίχτη και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που υπάρχουν στη γαμαθηνική κατηγορία, Παύλια National League 2. Είναι από τις πιο δύσκολες θέσεις. Εντάξει, είναι σπάνιο, ναι. Παιδιά που παίζουν στις ψηλές θέσεις γενικά δεν υπάρχουν πολλά. Και γι' αυτό οι ομάδες τραβάνε και παίχτες από τις πιο πάνω κατηγορίες, προσπαθούν να τους φέρουν κάτω, είτε εκμεταλλεύονται τραυματισμούς κτλ. Είναι μια δύσκολη θέση. Ο στόχος φέτος σε μια κατηγορία που έχει ανέβει η Νικόπολη Πρέβεζας με ένα πολύ ωραίο περσινό αγωνιστικό πρόσωπο, ποιος είναι? Καταρχάς, η γρήγορη παραμονή και μετά ό,τι φέρει. Το κάθε μάτς είναι ντέρμπι. Δεν μπορείς να πεις από την αρχή θα πάω για άνοδο, θα πάω να σωθώ. Μάτς με το μάτς και δημιουργείς στόχους σου σιγά σιγά.
Φιλοξενίδης για την ομάδα του Ιωνίου από τις νέες προσθήκες. Σε ένα ρόστερ βεβαίως που αναμένεται να εντυπωσιάσει η National League 2. Σήμερα είχαμε το πρώτο παιχνίδι, επίσημο παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδας κόντρα στην Νικόπολη. Η τοπική ομάδα προηγήθηκε. Κάποια διαστήματα ήταν κοντά στο σκορ με την αντίπαλη ομάδα. Τελικά πήρε το ρόστερ αγώνα. Συνεχίζει ένα θεσμό που ξέρει βέβαια ότι θα μπουν μεγάλες ομάδες και αυτά τα παιχνίδια αποτελούν πολύ δυνατό τεστ. Αλλά νομίζω ότι ο Κωστής εντυπωσιάστηκε και τον είδα πολλές φορές όταν η κερκίδα ήταν στο φόρτε της και χειροκροτούσε και φώναζε να κοιτάζει εντυπωσιασμένος. Νομίζω σου άρεσε το κλίμα σήμερα. Φυσικά, έχω ξαναπαίξει κέρκυρα, βέβαια αντίπαλος. Ήταν η χρονιά του 2018 με τη Χάνθ και είχα εντυπωσιαστεί, είναι η αλήθεια, από το πόσο κόσμο μάζεψε το γήπεδο και πόσο δυναμικός ήταν ο κόσμος. Ευτυχώς, αυτή τη φορά ήταν με το μέρος μας και ελπίζω να είναι αυτή η αρχή και να έρθουν ακόμα περισσότεροι το Σάββατο στο επόμενο παιχνίδι που θα ακολουθήσει και γενικά μέσα στη χρονιά. Πώς βλέπεις αυτή την ομάδα που αποτελείται από νέα παιδιά, υπάρχει και η συνεργασία με τη ΓΕΚΟ, οπότε κάποια παιδιά πιο μικρά σε ηλικία όπως και σήμερα μπαίνουν στη διαδικασία να αγωνιστούν. Υπάρχει ένα μεγάλο ρόστερ, υπάρχουν παίχτες που έχουν παραμείνει, υπάρχουν προσθήκες βεβαίως με εμπειρία. Είναι λοιπόν αυτό η συνταγή της επιτυχίας για φέτος? Φυσικά. Πρώτα απ' όλα είμαστε ένα πολύ φιλότιμο νεαρό σύνολο που κάθε μέρα στην προπόνηση παλεύουμε για το καλύτερο. Βέβαια αυτό δεν θα γινόταν άμα δεν μας. Δεν έβαζε την πενελιά του και ο προπονητής. Οπότε προσπαθούμε κάθε μέρα να βρισκόμαστε στην προπόνηση, γιατί είμαστε και μικροί σε ηλικία, έχουμε δύο έμπειρα παιδιά ή ένα. Εγώ προσωπικά με τον Πέτρο του Σεμπάρη απουσιάζουμε τις προπονήσεις και ερχόμαστε σε ορισμένες, γιατί είμαστε με το καθεστώς του διπλού δελτίου. Οπότε προσπαθούμε από αυτές τις ώρες να δεθούμε σαν ομάδα. Ωραία. Ο κόσμος λοιπόν πήρε μια γεύση σήμερα, παρότι δύσκολη μέρα, ακόμα είμαστε στη σεζόν κτλ. Είναι ένα σημάδι και αυτό, είναι ένα παίκτη σε εισαγωγικά που μπορεί να βοηθήσει τον Ιόνιο. Ο κόσμος εννοείται. Είναι ο έκτος παίκτης ανέκαθεν και ιδίως όταν βλέπεις σε ένα πρώτο μάτς κυπέλου μεσοβδόμαδα να έχει αρκετό κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι και μέσα χρονιά, ιδίως στα κρίσιμα παιχνίδια, το γήπεδο θα είναι γεμάτο και θα βράζει και θα μας δίνει μεγάλη και τρομερή όθηση. Οπότε, όπως είπα και προηγουμένως, ανυπομονώ στα μεγάλα μάτς να μας βοηθήσει και να μας δώσει μία έξτρα. Είναι αγχωτικό να είσαι στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, Under 15 βέβαια, με τα εθνικά χρώματα, αλλά δεν έχει σημασία, δεν απέχει και πολύ, μικρός είναι ακόμα ο Κωστής. Πώς ήταν τότε? Εντάξει, ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Είχα την τύχη και την ευκαιρία να διακριθώ. Ήταν ένα γεγονός πολύ, πολύ ωραίο. Βέβαια αυτό ήρθε από τις ώρες προπόνησης που είχα κάνει και ευελπιστώ στο μέλλον να έχω παρόμοιες επιτυχίες. Δυναμώσει πολύ. Με διπλό δελτίο Λαύριο Ιόνιος. Έδειξε κάποια πρώτα δείγματα σήμερα στο παιχνίδι για την πρώτη φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Ιόνιος Νικόπολη Πρέβεζας και η κυριακή ομάδα πήρε τη νίκη με ένα κλειστό γυμναστήριο με κόσμο. Όχι τόσο όσο θα περιμέναμε, αλλά έκανε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πώς είδες το παιχνίδι σήμερα? Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, είμαστε μια καινούργια ομάδα, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ. Θα πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό και να το φτιάξουμε.
Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι, ειδικά στην άμυνα. Και αυτό μας βοήθησε να πάρουμε το παιχνίδι. National League 2, μια κατηγορία που ξέρει από πέρσι η ομάδα του Ιωνίου. Στόχος λοιπόν και φέτος είναι η παραμονή στην κατηγορία. Και η παραμονή και ακόμα καλύτερα η άνοδος. Γιατί όχι. Πώς είναι να φοράς αυτή την πλούζα του Λαυρίου και να έχεις νέες εμπειρίες, να ανοίγεις τα φτερά σου, μεγαλύτερη κατηγορία. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Εμείς είμαστε περήφανοι για σένα, Πέτρο μου. Πιστεύω είναι ένα μεγάλο βήμα που θα βρίσκομαι στην Basket League φέτος και θα βοηθήσω και την ομάδα του νησιού μου που μεγάλωσα τόσα χρόνια εδώ. Λοιπόν, ο κόσμος σήμερα, ξέρεις, δεν έκανε αυτά τα εντυπωσιακά τα καρφώματα που κάνει άλλες φορές και μας τρελαίνει. Ήταν λίγο πιο συγκρατημένος, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος σου άρεσε. Ήταν το πρώτο παιχνίδι, εντάξει. Ναι. Στο επόμενο θα είμαστε καλύτεροι, πιστεύω. Ωραία. 5 Οκτώβρη λοιπόν ξεκινάμε. Ουσιαστικά και ο Ιόνιος έχει νέες προσθήκες, νέα παιδιά. Θα είναι η ομάδα έτοιμη? Θα είναι πανέτοιμη, όχι απλά έτοιμη. Αυτά όσον αφορά τον αγώνα κυπέλλου και την νίκη για την κερκυραϊκή ομάδα. Διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε στις αθλολογίες. Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλολογίες, η πρόεδρος του ΣΕΓΑ, Σοφία Σακοράφα, βρέθηκε στο νησί, συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη αλλά και τον Δήμαρχο. Είναι ενημέρωση όσον αφορά τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Θέλει να έχει μια επαφή και με τα σωματεία. Υπάρχουν κάποια νέα ευχάριστα, όπως είπε, που πρόκειται να μας ανακοινωθούν σχετικά με τις αθλητικές υποδομές. Πάμε να δούμε ένα μικρό μέρος από όλα όσα είπε σήμερα. Είναι μεγάλη μου χαρά ξαναβρίσκομαι στο νησί της Κέρκυρας. Έχω έρθει αρκετές φορές και για αθλητικούς σκόπους και όχι μόνο, αλλά τώρα έχουμε και ως πρόεδρος της αρχαιότερης ομοσπονδίας και της πιο μεγάλης, είναι και ένας ιδιαίτερος ρόλος, τον οποίο πρέπει να τον τιμήσω και τον σέβομαι ιδιαίτερα. Ήρθαμε με αφορμή το γεγονός ότι εκλήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή καταρχήν και τον κύριο Ξυλικό Μόσχο, ο οποίος ομολογώ ότι είναι πολύ ενοχλητικός όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλασικός διαιτητισμός στην Κέρκυρα. Για να κάνουμε κάποια συνάντηση καταρχήν με τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τον δούμε, διότι από ό,τι έμαθα ήταν στο νοσοκομείο και το βλέπουμε και προσωπικά περαστικά. Συναντήκαμε λοιπόν με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αντιμά Μάλλο και τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητικών, τον κύριο Αρμενάκο, όπως επίσης και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Πουλημένο. Η συζήτηση που κάναμε ήταν αρκετά επικοδομητική κατά τη δική μου άποψη, διότι μιλήσαμε για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σωματεία μας του κλασικού αθλητισμού στην Κέρκυρα. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί από τη δική τους πλευρά άκουσα ότι όχι απλώς ενδιαφέρονται για τον κλασικό αθλητισμό, αλλά έχουν τεράστια διάθεση και να λύσουν τα ήδη τρέχοντα και υπάρχοντα προβλήματα, αλλά και να δώσουν λύσεις βεβαίως εφικτές, αλλά και να δημιουργήσουν τέτοιες προϋποθέσεις για το μέλλον, για τον κλασικό αθλητισμό, που επειδή δεν μπορώ να ανακοινώσω εγώ πράγματα τα οποία εκείνοι είπανε μέσα σε ένα κλειστό χώρο, θα ήθελα να το πούν οι ίδιοι,
Νομίζω ότι αυτό που θα ανακοινώσουν αργότερα θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τα, και για τα σωματεία μας, για τον αθλητισμό γενικότερα και για την νεολαία του νησιού. Από εκεί και πέρα, προσωπικά ζήτησα να συναντηθώ και με τα σωματεία μας, γιατί όπως ξέρετε, βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαδικασία εκλογών πια. Τελειώσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Πρέπει πριν από την. Τα Χριστούγεννα να τελειώσουν οι εκλογές σε όλες τις ομοσπονδίες, γιατί μετά πάμε στην εκλογή της Ολυμπιακής Επιτροπής. Και με αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τα προβλήματα, αλλά και να μου κάνουν μια σκληρή κριτική για το τι έχω κάνει αυτά τα 4,5 χρόνια ως διοίκηση και με τι που κάνα και μου δώσατε την τιμή να είμαι πρόεδρος. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στα στάδια, δεν μπορούν τα παιδιά να γυμναστούν. Βρέθηκε μια λύση να μπαίνουν μέσα στο στίβο, δεν είναι αυτό αρκετό. Υπάρχουν προβλήματα με τις κερκίδες, θα δοθεί λύση και σε αυτό. Προσπαθούμε να δώσουμε λύση σε ένα κλειστό χώρο που χρειάζεται να υπάρξει, διότι μπαίνουμε στην χειμερινή περίοδο και πρέπει οι αθλητές μας να έχουν ένα κλειστό χώρο για να γυμναστούν. Όλα αυτά είναι προβλήματα που συζητούνται και υπάρχει ένας προγραμματισμός από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το συγκεκριμένο στάδιο δεν ανήκει ούτε στον Δήμο, ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι αυτή που προγραμματίζει και εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποδεικνύουμε τι θα θέλαμε ή τι πρέπει να κάνουμε ώστε το στάδιο να καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για να μπορεί να γίνουν αγώνες και στο νησί της Κέρκυρας και μάλιστα όχι αγώνες δεύτερης κατηγορίας, αν μπορείτε να πάρετε και αγώνες πρώτης κατηγορίας. Και ένα μεγάλο πρωτάθλημα από αυτά που κάνει η Ομοσπονδία. Για να γίνουν όλα αυτά όμως χρειάζονται προδιαγραφές. Και τις προδιαγραφές, αυτό είναι που τους επισήμανα προηγουμένως, μπορούμε εμείς ως Ομοσπονδία να τους τις επισημάνουμε, διότι έχουμε και το τεχνικό προσωπικό, το οποίο είναι διαπιστευμένο στην Παγκόσμια Ομοσπονδία αλλά και στην Πανευρωπαϊκή, και έτσι έχουμε τη γνώση, αν θέλετε, να τους δίνουμε αυτές τις πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν για ό,τι χρειαστεί να βελτιώσουν μέσα στο στάδιο, να το κάνουν σωστά. Από ό,τι ακούω, λένε ότι θα το κάνουν πάρα πολύ σύντομα. Εμείς θέλουμε να γίνει αύριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αύριο. Καταλαβαίνετε, παραδείγματος χάρη, για να γίνει μία αλλαγή στο ταπτάν, χρειάζεται να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Πολλές προδιαγραφές, την ίδια στιγμή, ποιες είναι οι συνεθές. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να αποξεστεί όλο και θα πρέπει να γίνει. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Να γίνει καλή επίστρωση της κάτω πλευράς που είναι η επίστρωση σκληρή που γίνεται, να είναι η εποχή καλή, με την έννοια να είναι ξηρός ο καιρός, να μην βρέχει, να μπορέσει να πέσει το ταρτάνι πάνω για να μπορέσει να σταθεί και να μην χαλάσει. Να έχει, και αυτό είναι σίγουρο ότι παίρνει παραπάνω από 2-3 μήνες. Σίγουρο, είμαι σίγουρο ότι δεν γίνεται, εγώ έτσι δεν είμαι τεχνικός, αλλά μπορώ να διαβεβαιώσω ότι αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Άρα πρέπει να γίνει άνοιξη. Αυτό σημαίνει ότι όλο το χειμώνα δεν έχουμε το ταρτάν. Το ταρτάν εμάς όμως μας χρειάζεται, γιατί αυτό που είπα πριν είναι πολύ σημαντικό για εμάς τα παιδιά μας. Είναι περιουσία με την έννοια ότι όχι γιατί παίρνουν λεφτά ή φέρνουν λεφτά στην Ομοσπονδία, διότι η κάθε ζημιά που μπορεί να πάθει ένας αθλητής είναι ένας μικρός τραυματισμός, μια θλάση, μια μικρή ρήξη ενός συνδέσμου, το οτιδήποτε, θα τον βγάλει εκτός αγωνιστής περίοδου, θα στερήσει και από αυτόν την δυνατότητα να συμμετάσχει σε αγώνες, αλλά και από εμάς να έχουμε έναν αθλητή ο οποίος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία μας και η οποία Ομοσπονδία έχει επενδύσει πάνω του σε μεγάλους αγώνες. Αυτά όσον αφορά την πρόεδρο του ΣΕΓΑ, Σοφία Σακοράφα. Πάμε να δούμε ένα μικρό δείγμα από το τι έγινε στον 12ο Κόρσο Δρόμο. Πάρα πολλές συμμετοχές, πολλά περισσότερα παιδιά από κάθε άλλη φορά και βεβαίως συμμετοχές ακόμη και από το εξωτερικό. 1.200 μέτρα για μαθητές δημοτικών σχολείων, 7 χιλιόμετρα για παιδιά 13 ετών και πάνω και beach handball. Πάμε να πάρουμε ένα μικρό δείγμα εμείς και βεβαίως επειδή υπάρχει πολύ υλικό, στην επόμενη εκπομπή Αθλητολογίες, εκτενές ρεπορτάζ. Μόλις δόθηκε η εκκίνηση του 12ου Κόρουσου Δρόμου, ξεκινήσαμε με τα 7 χιλιόμετρα με πάρα πολλές συμμετοχές εδώ στην παραλία του Ίσου. Ακόμη μια χρονιά αθλητές όλων των ηλικιών έχουν δηλώσει συμμετοχή. Ξεκίνησαν λοιπόν πρώτα οι αθλητές που συμμετέχουν στα 7 χιλιόμετρα. Μόλις δόθηκε η εκκίνηση για τα 1.200 μέτρα, μιλάμε για μαθητές δημοτικών σχολείων και μάλιστα φέτος υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά που τρέχουν για πρώτη φορά.
τσάφαγγα την τριπλουνίστρια. Το ευχόμαστε και από νου πάντα επιτυχίες. Το απονέμε στο δάσκαλό σου, φίλε. Προς την κάμερα, κύριε. Μαθητές του Νίκου. Παραλάβει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι το team, να είστε γεροί να προσφέρετε. Όπως πάντα, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μία φωτογραφία εδώ στα παιδιά Μαθαίου. Έτσι, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στη γραμματεία. Εδώ. Η εκατομέρια ζωή. Έλα, ζωή μου, ανέβα αγάπη στο δεύτερο σκαλί. Η κυρία Μυρίλα Ελένη είναι πρόεδρος των εργαζομένων του Σάντι. Και καλή πρόοδο να έχουμε. Ξεκινήσαμε, τα σχολεία. Και η Ειρήνη, πού είναι η Ειρήνη, έλα Ειρήνη μου. Και η κυρία Παπαβλασσοπούλου που την είδα σε κάποια παραλία και μου λέει θα ήθελα να πάρω κι άλλο κύπελο, το πήρε και πέρσι. Και είναι και καλή μαθητρία. Λοιπόν, η Βάρα Ελικατερίνα, μέλος του δέσμου ξενοδοχοϋπαλλήλων, στους δικά του ξενοδοχοϋπαλλήλων. Μπράβο κούκλα μου. Εδώ και μία φωτογραφία όλες μαζί, οι κούκλες, χαμό. Τον Γιώργο τον Αυλονίτη, κύριε Σπύρο, η κυρία Σκέμπριν εδώ, η Κολυμπαή. Ναι, βοήθησε και τώρα λέει να ρίξω και μια βουτιά. Λοιπόν, ο Βλάσης ο Αλέξανδρος, έλα Αλέξανδρε. Θα το απονείμει πάλι ο κύριος Σπύρος θα μας βοηθήσει. Τιμή Σένεκεν. Και να πει και ο Νικόλας ο Φυγής. Έλα Νικόλα μου. Μπράβο λεβέντη. Ο Πελάης ο Γιάννης από το δοσού της Ένωσης Γονέων. Τέλεια. Μία φωτογραφία, Γιάννη μου, έλα εδώ. Να έρθει και η Βίτσου η Νεφέλη Μαρία. Πού είναι η Νεφέλη? Έλα αγαπη μου εκεί. Στη δεύτερη θέση. Η Λίνα η Ρούσου από την, τοπική επιτροπή Σέγας Κέρκυρας. Και η Λουκία. Κλασικά, πού είσαι Λουκία μου? Πηγή, έλα, τρέξε. Τρέξε, θα στα απονείμει ο κύριος Νίκος. Την πρώτη θέση, καλή πρόοδο σε όλες, σε όλα. Και στο σχολείο και στον αθλητισμό. Και μια φωτογραφία, Νίκο μου. Τσιάβος ο Δημήτρης. Ναι, ναι, εδώ. Δημήτρη, Δημήτρης Τσιάβος. Έλα Δημήτρη μου, ο κύριος Μακαντάνης. Και ο Άρης ο Μπαλής, παρακαλώ. Ο Άρης ο Μπαλής. Έρχεται. Και ο Σπύρος ο Γοναρόπουλος. Έλα εδώ ο Άρη μου. Με 28-24. Στην πρώτη θέση. Εδώ. Κάρλα. Μπράβο. Από την Πορτογαλία λοιπόν. Πορτουγάλ. Μπράβο. Βίβα. Θα κάνουμε συλλογή από τα μετάλλια του Ίσου. Ο κύριος Γαστεράτος, παρακαλώ, μας τιμάει με την παρουσία του. Ωραία.
Αυτά λοιπόν ένα μικρό δείγμα έτσι από το τι έγινε στον 12ο κόλλησο δρόμο. Πάμε τώρα να δούμε τι μας είπε ο Μανώλης Δροκίδης. Είναι ο επικεφαλής προπονητής Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Μιλάει και για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα. Μιλάει και για το ποδόσφαιρο μέσα από τα βλέμματα των παιδιών. Μιλάει για τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουν, τα εφόδια που πρέπει να έχει ένα παιδί όταν θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Πώς πρέπει να σκέφτεται, τι μπορεί να γίνει, τι ορίζοντες ανοίγονται όταν εκείνο μεγαλώνει. Μια πολύ ωραία συζήτηση, πάμε να τη δούμε. Μανώλης Δροκίδης, επικεφαλής πλέον προπονητής της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, και νομίζω ότι είναι σαν να βρίσκεται στο σπίτι του, σαν να βρίσκεται στο χώρο του. Πρωτογενή μας από πάρα πολλά παιδιά. Οι προπονητές που μίλησαν είπαν τα καλύτερα για εκείνον με πάρα πολύ σεβασμό προς το πρόσωπό του. Και νομίζω ότι θα ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά με υγεία. Πώς είσαι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη. Μια χαρά είμαι. Φέτος μετά το κλείσιμο της Ρώμα δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερη ακαδημία, με την έννοια ότι και ξανά έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και το σημαντικό είναι ότι δεν μπορώ να λείψω από την καθημερινότητα που έχω συνηθίσει να παίζω με τα παιδιά ποδόσφαιρο, και ο Παναθηναϊκός που είναι, όπως και να το κάνουμε, είναι μια πρόκληση για μένα να βρίσκομαι σε ένα δικό μου χώρο, γνώριμο από τις φανέλες και από αυτά. Και μετά το τηλεφώνημα που μου έκανε ο υπεύθυνος ο κύριος Καρπατσέλες, αμέσως δέχτηκα χωρίς σκέψεις. Αφενός μεν ότι θα είμαι σε ένα χώρο που έχω μάθει 60 χρόνια να βρίσκομαι. Ο κύριος Καρπατσέλης πιστεύω ότι προσπαθεί για το καλύτερο. Είναι πολύ φιλόδοξος, είναι πολύ ενεργητικός, τρέχει, του αρέσει αυτό που κάνει, έχει έρωτα με αυτό που κάνει. Ένα άλλο σημείο είναι ότι ξέρω τα παιδιά εδώ πέρα, τους προπονητές, που έχουν ένα ήθος πάρα πολύ καλό. Έχουν την τεχνογνωσία, γιατί είναι όλα παιδιά με διπλώματα και νέοι φιλόδοξοι και θέλουν να κάνουν έτσι. Και βέβαια είναι και, όπως σου είπα, και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μου δίνει ένα ακόμα κίνητρο για να είμαι εδώ. Το ότι τα παιδιά αυτά πάνε στην Παιανία, το ότι βλέπουν τους αγώνες του Παναθηναϊκού, ευρωπαϊκό αγώνα, από κοντά, ζουν όλο αυτό το κλίμα, πάνε σε τουρνουά στην Ιταλία, παίρνουν πολύ σημαντικές εμπειρίες σε αυτές τις ηλικίες, είναι σημαντικό? Και βέβαια είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι η Ακαδημία εδώ του Φίνικες και η Σχολή του Παναθηναϊκού κάνει πολλά τέτοια ταξίδια. Ταξίδια τα οποία είναι και δημιουργικά και αποκτούν εμπειρίες, αρέσουν στα παιδιά πάρα πολύ και είναι και πολύ διδακτικά. Δηλαδή βλέπουν παραστάσεις που ποτέ δεν θα μπορούσαν να δούνε αν δεν κάνανε όλες αυτές τις ενέργειες που κάνουν. Άρα λοιπόν είναι ένα άλλο σύν για αυτή την ομάδα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Παναθηναϊκός καλεί την ομάδα εδώ που είναι στη σχολή, στην Παιανία, 2-3 φορές. Δημιουργεί ένα κίνητρο στα παιδιά ότι με είδανε ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, θα με εξετάσουν, θα με κάνουν, θα με δείξουν, και τους δημιουργεί αυτό μια πρόκληση ότι να προδώσουν καλύτερα για να μπορούν κάποια στιγμή στο μέλλον να ζήσουν το όνειρό τους και να πάνε στην Παιανία να ζήσουν. Μου έκανε πολύ εντύπωση όταν ρώταγα τα παιδιά ποιος είναι ο αγαπημένος τους παίκτης. Εντάξει, ακούσαμε Ρονάλντο, Μέση, Νεϊμάρ. Άκουσα και Ιωαννίδη, και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο τα παιδιά να επιλέγουν και Έλληνες ποδοσφαιριστές, και μάλιστα ένα ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού πολύ αξιόλογο. Είναι σημαντικό να έχουν αυτά τα ρεθίσματα ώστε να σκέφτονται και προς τα εκεί. Και βέβαια, και αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος με την παρουσία του με την εθνική ομάδα και με τον Παναθηναϊκό, πράγματι έχει δείξει ότι έχει κάνει μεγάλη βελτίωση. Τα παιδιά θέλουν πρότυπα, θέλουν ιδάλματα, και επειδή ο Φώτης, ο Ιωαννίδης, ακούγεται πάρα πολύ, και μάλιστα έχει γίνει και το μήλον της Έριδος για ομάδες στην Ευρώπη. Οπότε τα παιδιά διψάνε για αυτά τα πράγματα και σου λέει: θέλω να γίνω Ιωαννίδης, θέλω να κάνω έτσι. Παλιά ήταν, θέλω να γίνω, πώς το λένε, Γιαννακόπουλο. Πιο παλιά ο Δωμάζος, Παπαϊάννου, Κούδας, Δελικάρης. Μετά πήγαμε Μπασινάς, Χαραγκούνης και ούτω καθεξής. Όλα τα παιδιά έχουν ένα πρότυπο. Ακόμα, επειδή είμαι πιο παλιός, ο μεγάλος Πελέ, ο τεράστιος των τεραστίων, είχε πάνω από το κρεβάτι του τον Μπούσκας. Ναι.
Άρα λοιπόν κάθε παίχτης, κάθε μικρός κάνει όνειρα, έχει φαντασία, ταξιδεύει το μυαλό του. Εδώ λοιπόν δίνεται δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να ζήσουν και αυτά το όνειρό τους. Έχουν φιλοδοξίες, έχουν αγάπη, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Αυτό είναι καλό για να συμπληρώσουν το σχολείο τα παιδιά. Να ξεφεύγουν από το σχολείο και να εκτονώνονται εδώ. Σημασία έχει τα παιδιά να είναι ευχαριστημένα, πάνω απ' όλα. Να τους αρέσει το ποδόσφαιρο, γιατί σε αυτήν την ηλικία πρέπει να τα εχμαλωτήσεις το ποδόσφαιρο, να τα κάνεις δικά σου. Αυτό εξαρτάται από τους προπονητές. Αν ένα παιδί μείνει και δεν πάει στο μπάσκετ, στο πόλο και τέτοια, είναι καθαρά από τον προπονητή. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι οι γονείς πρέπει να είναι ευχαριστημένοι από τι, από τις ασκήσεις, όχι. Πρέπει να είναι ευχαριστημένοι από τη συμπεριφορά των προπονητών προς τα παιδιά. Και στο τέλος, άμα είναι ευχαριστημένα τα παιδιά, είναι ευχαριστημένοι και οι γονείς, νομίζω ότι είναι σε μια πολύ καλή ακαδημία που έτσι αυτά τα στοιχεία χρειάζονται. Η σχολή του Παναθηναϊκού μέσω των Φοινίκων δίνει και την ευκαιρία στα παιδιά μεσοβαθμίδων να παίξουν ίσως και στο Β τοπικό, στο Α τοπικό, λίγο πριν ανοίξουν τα φτερά τους. Είναι σημαντικό να υπάρχει και αυτό. Η ευκαιρία που δίνει η ακαδημία αυτή και γενικά πολλές ακαδημίες στα 16χρονα. Και βέβαια είναι σημαντικό, γιατί κάποια στιγμή το παιδί δεν μαθαίνει μόνο από την προπόνηση. Προπόνηση. Θέλει να παίξει και σε αγώνες για να δουν οι προπονητές ότι αυτά που κάνουμε στις προπονήσεις τα μεταφέρει ο πιτσιρίκος στους αγώνες. Και συνέχεια με τους αγώνες και στην καθημερινότητα και να ξέρει το παιδί ότι περιμένει ότι έχω αγώνα, έχω πρωτάθλημα. Αυτή η αναμονή είναι όμορφη για την ηλικία τους, γιατί το ποδόσφαιρο τέτοιο έχει. Το ποδόσφαιρο είναι, πρέπει να είσαι καλόγερος. Πρέπει να αγαπάς το ποδόσφαιρο και να παίζεις κάθε Κυριακή, άσχετα αν κερδίζεις ή χάνεις. Αυτό είναι το τελευταίο. Σε αυτήν την ηλικία υπάρχουν δύο. Ή κερδίζω ή μαθαίνω. Ναι. Δεν είναι το να κερδίζεις. Άμα δε χάσεις, πώς θα μάθεις να κερδίζεις. Άμα δεν αποκτήσεις εμπειρίες, πώς θα γίνει να παίξεις και να πας ένα βηματάκι παραπάνω. Άρα λοιπόν όλα αυτά που γίνονται, να παίζουν στην ΚΑΠΑ 16 και να προωθούνται και να κάνουν, μόνο καλό μπορεί να συμβεί. Θες μου μια συμβουλή για τη φετινή χρονιά στα παιδιά και μια συμβουλή προς τους γονείς. Στα παιδιά να ζήσουν τον όνειρό τους, να αγαπήσουν αυτό που κάνουν. Άλλο μου αρέσει το ποδόσφαιρο και άλλο τα αγαπώ. Θέλω να τα αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, γιατί είναι το καλύτερο άθλημα. Εγώ είμαι εκεί 60 χρόνια από 10 χρονών. Ευτύχησα και είμαι ευλογημένος να είμαι σε μια ακαδημία μιας μεγάλης ομάδος. Και μέχρι τώρα δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν και τα παιδιά, τους εύχομαι να είναι πάνω απ' όλα γερά, να ζήσουν το όνειρό τους, αλλά να μην δώσουν 100% στο ποδόσφαιρο, να κοιτάνε και τα μαθήματα. Βέβαια τα παιδιά θέλουν μόνο ποδόσφαιρο, δεν καταλαβαίνουν. Οι γονείς λοιπόν και οι δασκάλοι πρέπει να τα κατευθύνουν και σε αυτό το κλάδο. Καλός μαθητής είναι ο καλός ο ποδοσφαιριστής. Καλός ποδοσφαιριστής είναι ο καλός μαθητής. Έτσι το παιδί να υιοθετήσει ότι ναι, είμαι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά είμαι και καλός μαθητής. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δηλαδή, μην παρασυρώμαστε ο κόσμος, οι γονείς, μην παρασυρώμαστε ότι είδες ο Ιωαννίδης, είπες. Ο Ιωαννίδης. Ναι. Μην παρασυρθεί ο γονιός ότι και το παιδί μου θα γίνει ο Ιωαννίδης. Εκεί είναι παγίδα. Ναι. Εκεί είναι μεγάλη παγίδα. Ναι. Άρα λοιπόν να είναι κοντά οι γονείς, να είναι ευχαριστημένοι με αυτόν τον τρόπο που σου είπα, συμπεριφορές, είναι βασικό, οι συμπεριφορές, το λεξιλόγιο, η ηρεμία, η μεταδοτικότητα που πρέπει να έχει ένας προπονητής. Και οι γονείς πρέπει να κουλάρουν λίγο, να βλέπουν τα μωρά τους, τα παιδιά τους να είναι ευχαριστημένα, να είναι και αυτοί ευχαριστημένοι από όλα αυτά τα στοιχεία που είπα. Και έτσι σιγά σιγά να μεγαλώνει το παιδί, να μεγαλώνει. Και όταν φτάσει, γιατί το να γίνεις ποδοσφαιριστής είναι συγκυρίες, ατυχής και ευτυχής. Εγώ στα 19 μου χρόνια που έπαιζα εθνική ομάδα, έπαιζα στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού και τέτοια, έσπασα το πόδι μου, συντριπτικό κάταγμα. Και εκεί σταμάτησε η καριέρα μου. Λες τώρα ότι να πάω και να τα δώσω όλα στο ποδόσφαιρο. Πατεράδες, η μαμά πήγαινε στο ποδόσφαιρο, πήγαινε. Δεν είναι έτσι. Κάποια στιγμή οι συγκυρίες είναι αυτές που παίζουν ρόλο. Αν το παιδί σου πάει στο ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να αναδειχθεί στα 25, στα 28 χρονών, είναι παιδί ακόμα. Ναι.
Άρα λοιπόν, άμα αποτύχει, αν δεν ξεκίνει από την αρχή, πότε θα κάνεις οικογένεια, πότε θα κάνεις παιδιά, πότε θα μπει σε μια δουλειά και να είσαι οικονομικά ανεξάρτητος και τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν, πρώτα τα πτυχία που δίνουν τη δουλειά και σιγά σιγά, άμα ένα παιδί είναι τυχερό, το κάρμα του, η τύχη του, οι συγκυρίες του, να γίνει ποδοσφαιριστής. Ξέρεις πόσους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως είναι αυτοί που είναι φτιαγμένοι πλέον έχουν. Ναι. Και πόσες χιλιάδες, πόσα εκατομμύρια ποδοσφαιριστές δεν έχουν τύχη. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε λίγο πιο μυαλωμένοι και να οδηγούμε τα παιδιά στο σωστό δρόμο, ανεξάρτητα αν και εγώ είμαι παππούς. Θέλω ο Μάνος να παίξει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά είμαι συγκρατημένος. Μανώλη, το σπρώνεις να παίξει στον Παναθηναϊκό ή να μάθει γράμματα και να μπει στο πανεπιστήμιο. Το δεύτερο θα σου πω. Και από εκεί και πέρα, άμα τύχει, μπορεί να παίξει και να ολοκληρώσει τον ήρωα του. Αυτά είναι, Ματούλα, είναι μια ολόκληρη. Και άμα προπονηθεί, βέβαια, γιατί και προπονήσει, όσο ταλέντο και να είσαι και όσο. Συνέπεια. Ναι. Άμα δεν έχει συνέπεια, τελειώσαμε. Άμα δεν είσαι συνεπής και δεν έχει προπονήσει, και άμα βλέπει τον καιρό, θα βρέξει. Δεν πάω, θα βρέξει και τέτοια. Ή κρύο. Πού κρύο, δεν πάω. Πρέπει να πηγαίνεις. Λοιπόν, και για την Ακαδημία, εύχομαι το καλύτερο δυνατό. Εγώ έχω πάρει την ΚΑΠΑ 8. Και επίτηδες την πήρα την ΚΑΠΑ 8, γιατί η ΚΑΠΑ 8 είναι, μαθαίνεις το αλφαβητάριο του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Μιλάμε για παιδιά νηπίου και πρώτης τάξης, άρα λοιπόν πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα, να τους κάνεις να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, να αγαπήσουν την προπόνηση. Είναι το α και το μέδα η ΚΑΠΑ 8. Η μορφή που κάνεις δεν είναι κούραση, δεν είναι τέτοιο, είναι παιγνιδιώδης η μέθοδος, όλο παιγνίδια και τέτοια πράγματα. Και πήρα αυτό, διάλεξα αυτό. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Ναι, γιατί έχεις να κάνεις. Αλλά πάντα επιλέγεις αυτές, εσύ είναι αυτές οι ηλικίες, νομίζω. Ναι, πολύ. Πάντα. Μ' αρέσουν. Ναι. Μ' αρέσουν για να τους δίνω μία γραμμή. Ναι. Να τους δίνω μία γραμμή πώς θα ακολουθήσουν το ποδόσφαιρο. Είναι η πρώτη τάξη, είναι η πρώτη φορά. Θα μάθουν να οδηγάνε, θα μάθουν το σταμάτημα, θα μάθουν λεξιλόγιο ποδοσφαιρικό, το πάρσιμο, την υποδοχή, πράγματα που στην καθημερινότητά τους δεν είναι. Όλα αυτά. Μετά. Δευτέρα, τρίτη τάξη, πας στην ΚΑΠΑ 10, μαθαίνεις άλλα πράγματα, αλλά αυτή εδώ είναι αφετηρία για να γίνει κάποιος ποδοσφαιριστής. Και βέβαια μαθαίνεις και τρόπους να σέβονται, να μην τσακώνονται, να προσέχουν, να πειθαρχούν, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να νοιάζονται για το συμπαίκτη τους, ένας για όλους και όλοι για έναν. Και όλα αυτά σιγά σιγά, γιατί μην ξεχνάς ότι αυτά, ο δίσκος του μυαλού τους είναι λευκός. Άμα πάω να τα κάνω εγώ αυτά σε ένα 18, απέτυχα. Γιατί είναι αλλού. Ναι. Αυτά όμως είναι κοντά, μαθαίνουν. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από έναν προπονητή όταν τα δεις αυτά τα βλαστάρια μετά από 2-3 χρόνια, 4 που θα ανεβαίνουν κατηγορίες, να έχουν πάρει σωστές βάσεις. Εκεί είναι η ιστορία, εκεί είναι ο στόχος και εκεί πρέπει να κοιτάξουμε να γίνουν όσο μπορώ καλύτερα τα πράγματα. Καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία λοιπόν. Να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία. Αυτά όσον αφορά τον έμπειρο προπονητή Μάνολη Ροκίδη, διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε με το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλολογίες. Thank you.
και τελευταίο μέρος εδώ όσον αφορά την εκπομπή Αθλειολογίας και πάμε να δούμε το ξεκίνημα της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Τα πιτσίρικα μας μίλησαν, οι προπονητές που στελεχώνουν την Ακαδημία παίρνουν πολύ σημαντικές εμπειρίες μέσω τουρνουά, μέσω σημαντικών παιχνιδιών στο εξωτερικό, μέσω επισκέψεων στην Παιανία. Έχουν όνειρα, έχουν πρότυπα. Πάμε να δούμε τι μας είπαν λοιπόν και τα πιτσιρίκια αλλά και οι προπονητές της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Η σχολή του Παναθηναϊκού ξεκινάει δυναμικά εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και της νέας χρονιάς όσον αφορά τις προπονήσεις και έχω δίπλα μου τον. Ανάση Αγγελά. Ανάση μου, πήγαμε ταξιδάκι. Πήγαμε, ναι. Πού πήγαμε? Στην Ιταλία, στη Σαλέρνο. Πώς περάσαμε? Τέλεια. Πώς ήταν η Ιταλία? Ωραία. Πώς ήταν το ποδόσφαιρο εκεί? Μια χαρά. Μάλιστα. Ωραίες διακοπές κάναμε. Ναι. Σήμερα, φέτος, τι στόχο έχουμε? Να ανεβούμε πρώτοι στο πρωτάθλημα και να πάμε και καλά πάλι στα ταξίδια που θα πάμε. Αγαπημένος παίχτης? Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Α, τι μάτια είναι αυτά. Ονοματεπώνυμο. Ονομάζομαι Βασίλης Βλάχος. Μάλιστα, Βασίλη μου. Πόσο χρόνο είμαστε? Είμαι 13 χρονών. Μάλιστα. Πού πήγαμε? Το καλοκαίρι πήγα στην Ιταλία, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη μονοήμερη. Πόσο χρόνο είμαστε? 13. Ωραία. Πώς περάσαμε στην Ιταλία? Πολύ ωραία. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης? Από την Ιταλία. Γενικά, ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής. Γενικά, μου αρέσει ο Μέση. Καλύτερη επιλογή αυτή. Φέτος, τι θα κάνουμε στις προπονήσεις? Ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πάμε από εκεί. Ονοματεπώνυμο. Σπύρος Μάζης. Σπύρο μου, πήγαμε Ιταλία. Πήγαμε. Και πώς ήταν, Ταξίδι καλό, αλλά εμφάνιση κάναμε μέτρια. Εντάξει, μάθαμε καμία ιταλική λέξη? Όχι. Τσάο, κάτι. Όχι, όχι, τίποτα. Εκεί ήταν δύσκολο το ποδόσφαιρο. Τι κάματε. Είδαμε ιταλικά κορίτσια. Α, είδατε ιταλικά κορίτσια. Πώς είναι τα ιταλικά τα κορίτσια? Καλά ήταν. Μια χαρά, ωραία. Φέτος τι στόχο έχουμε στην Ακαδημία? Να γίνουμε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ποδοσφαιριστής? Ο Γιαμάλ. Α, μάλιστα. Εδώ. Γεια σας. Ονοματεπώνυμο. Ιωάννης Μακρύς. Μάλιστα, Ιωάννη Μακρύ μου, γιατί επέλεξες να παίξεις ποδόσφαιρο? Γιατί είναι το αγαπημένο μου άθλημα και πιστεύω ότι θα συνεχίσω μπροστά. Ωραία, πήγαμε Ιταλία. Πήγαμε. Μάθαμε. Ωραία, παιδιά. Τέλεια εμπειρία, ναι. Ωραία, ιταλικά έμαθε κανείς εκεί πέρα που πήγατε? Ναι. Τίποτα, μόνο ποδόσφαιρο, ναι. Και κάτι κορίτσια έμαθα που ήταν εκεί κοντά. Μάλιστα, ναι. Ο στόχος φέτος στην Ακαδημία ποιος είναι? Να κάνω ό,τι μπορώ, να δώσω τα δυνατά μου και να κερδίσει η ομάδα. Τι θέση παίζουμε? Μπροστά, striker παίζουμε. Ωραία. Ποιος είναι ο αγαπημένος μας παίχτης? Μαραντόνα. Τι είπες ρε μεγάλη τώρα, τι είπε ρε παιδιά ο Σπύρος, εσύ πώς πήγες στο Μαραντόνα τώρα? Δεν ξέρω. Μάλιστα, ωραία επιλογή όμως, πάμε. Για πάμε. Εδώ τι είναι αυτό εδώ, το πιάνο μπορώ? Ναι. Κάνω και λίγο έτσι. Ναι. Βάζουμε ζελέ? Όχι. Ονοματεπώνυμο. Σπύρος Ρούσας. Σπύρο μου, πόσα χρόνια παίζουμε ποδοσφαιρό? 8 χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 13. Από μικρό και εσύ τα βάσανε. Ιταλία, πώς περάσαμε? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πες μου, ρε Σπύρο, δεν έμαθε κανείς μία λέξη ιταλική. Πες μου, παιδί μου, μία λέξη ιταλική. Δεν μάθατε τίποτα στην Ιταλία? Δεν έμαθα. Όχι. Τίποτα. Μόνο ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο. Ναι. Μάλιστα. Φέτος τι θα κάνουμε στην Ακαδημία, τι στόχο έχουμε? Φέτος έχουμε στόχο να τα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε και να κάνουμε την προπόνηση που κάνουμε. Ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής εδώ? Δεν παρεξηγείται κανείς. Αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος προπονητής, ο Νίκος Ζοχιές. Μάλιστα. Πάμε. Γεια, έλατε. Αχ, μου αρέσουν οι φακίδες σε μένα, ονοματεπώνυμο. Είμαι Κωνσταντίνος. Μάλιστα, Κωνσταντίνε μου, πώς είσαι? Μια χαρά. Πόσο χρόνο είσαι? 13. Πόσο καιρό παίζουμε ποδόσφαιρο? 7 χρόνια. Δεν μου λες, με το ποδόσφαιρο μας αρέσει, Πολύ. Τι θέση παίζουμε? Center back. Τι, ποιος είναι ο αγαπημένος μας παίχτης? Από ελληνικό πρωτάθλημα. Γενικά, όποιον θέλεις παίζουμε. Ο Ιωάννης μου αρέσει πολύ. Πολύ ωραία επιλογή. Πώς περνάμε εδώ στην Ακαδημία? Μια χαρά. Τι στόχο έχουμε? Να φτάσουμε ψηλά. Άντε να φτάσουμε ψηλά. Πάμε. Για πάμε. Κάποιος βαριέται σήμερα. Δεν έχει όρεξη. Ναι, ονοματεπώνυμο. Λέντιον Κόντρα. Μάλιστα. Δεν μου λες, παιδί μου, τι κάνεις καταρχήν, πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά. Πόσο χρόνο είσαι? 12. Ωραία. Πόσο καιρό παίζουμε ποδόσφαιρο? Παίζουμε από πολύ μικρή.
Πήγαμε Ιταλία. Εννοείται. Δεν μου λες εσύ, γιατί πήγαν Ιταλία. Κοιτάζαν τα κορίτσια του τη Δόλη και παίζανε και λίγο μπάλα. Ιταλικά μάθαμε. Εννοείται. Πες μου μια λέξη, ρε αγάπη. Κανείς δεν μου έχει πει μια λέξη. Γκράτσια, εννοείται. Πάπα, ορίστε, αυτό είναι παιδί. Πες μου, ποιος είναι ο αγαπημένος παίχτης πρότυπο. Πρότυπο. Ναι. Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι στόχο έχουμε μέσω της Ακαδημίας να πετύχουμε. Να ανέβουμε λίγο. Να παίξουμε τουλάχιστον εθνική. Ναι. Αυτό. Πολύ ωραίο στόχος. Πάμε. Για πάμε. Α, τέρμα, ε. Πού είναι τα γαδιά. Μέσα. Μάλιστα. Ονοματεπώνυμο. Διαμάντης Βλαχόπουλος. Ωραία. Διαμάντη μου, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Τα γάντια τα φτύνουμε πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Εγώ προσωπικά όχι. Όχι. Με τι καθόρο, παιδί, γιατί τους βλέπω μετά όλους. Πάνε τερματοφύλακες, κάνουν έτσι στον άποδο σφαιριστή, στον άλλο και λέω. Ναι, εντάξει, ωραία. Πώς επέλεξες. Επέλεξες τέρμα ή είπαν να σε δοκιμάσουν εκεί και τελικά σου πήγαινε. Μ' άρεσε από μικρό το τέρμα, ναι, και είπα να παίξω. Όταν βλέπεις τον επιτιθέμενο, βλέπεις τον Ιωαννίδη, τώρα να σου έρχεται. Να σου έρχεται και να είναι έτοιμος να σκοράρει. Τι κάνεις. Τα πάντα για να βγάλω το σούτ. Ωραία. Μπορείς να καταλάβεις από τη στάση του σώματός του προς τα που ρίξει την μπάλα. Συνήθως ναι. Ωραία. Τι στόχο έχουμε μέσω της Ακαδημίας. Να πάμε όσο πιο καλά μπορούμε. Ωραία. Και ποιος είναι ο πρότυπο αθλητής για σένα. Για μένα στο τέρμα είναι ο Ter Stegen. Ωραία. Έτσι να λέμε και τερματοφύλακες. Παρακαλώ. Για ελάτε. Ψηλώσαμε. Πήραμε μπόι. Ονοματεπώνυμο. Έγκελη Μέρη. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είμαστε. 13. Α, είσαι 13 εσύ. Πόσο καιρό παίζουμε ποδόσφαιρο. Παίζω 5 χρόνια. Ωραία. Πώς περνάμε εδώ στην Ακαδημία. Πολύ ωραία. Ναι. Πώς είναι με τα άλλα τα παιδιά. Πολύ ωραία. Πήγες Ιταλία. Όχι. Ήθελες να πας. Ναι. Πειράζει την επόμενη φορά. Ποιος είναι ο στόχος ο μεγάλος που έχεις για το ποδόσφαιρο. Να φτάσω να παίζω σε μια μεγάλη επαγγελματική ομάδα στην Ευρώπη και να κάνω... Τη διαφορά, να είσαι ο καλύτερος. Ναι. Ωραία. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης. Αγαπημένος μου τώρα ή γενικά. Γενικά, γενικά. Γενικά από μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Πολύ ωραία. Πάμε από εκεί. Κι άλλος τέρμας, τέρμα εδώ. Κι άλλος. Ναι. Ονοματεπώνυμο. Ο Μάριος Τζαμπάφτης. Μάρι μου, έλεγε εδώ και έχεις και πολύ ωραίο όνομα. Δεν μου λες πόσο καιρό παίζουν ποδοσφαίρο. Εγώ 8 χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι. 12. 12 από μικρό στα βάσανα. Τώρα το επέλεξες να είσαι τερματοφύλακα. Σου άρεσε ή σου είπαν έλα να σε δοκιμάσουμε και τελικά ήσουν καλός. Όχι, εμένα μου άρεσε. Εσένα σου άρεσε. Άρα όταν βλέπεις τον άλλον σου έρχεται τον επιθετικό με την μπάλα στο πόδι, ετοιμάζεται να κάνει ζουτ. Θέλω να κάνω τις απεκρούσεις αυτές, τις καλές απεκρούσεις. Ωραία. Άρα τι στόχο έχουμε, πού θα θέλαμε ας πούμε να φτάσουμε. Πού να παίξουμε, τι επίπεδο, πού να πάμε. Μεγάλο επίπεδο. Μεγάλο επίπεδο. Και ποιος είναι ο παίχτης σου πρότυπο αγαπημένος. Τερματοφύλακας ή... Ό,τι θέλεις, εσύ θα μου πεις. Μέση από τερματοφύλακας, όμως είναι ο Νόιερ. Έτσι, να τα λέμε και τα δύο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εδώ καλό στο νέο ονοματεπώνυμο. Παντελής Καραντινός. Μάλιστα. Τι κάνουμε, κύριε Καραντινέ μου. Καλά. Καλά κάνουμε. Μπορεί να κάνει εδώ, από μικρό. Μπορεί να κάνει και αλλιώς δεν μπορεί αυτό το παιδί. Πόσο χρόνο είμαστε. 12. Μάλιστα. Πόσα χρόνια παίζουμε ποδόσφαιρο. 7. Νόμιζα που θα έλεγες 12. Από την κούνια με το που γεννήθηκα με την μπάλα αμέσως. Τι θα παίζουμε. Αμυντικό χαφ. Ωραία. Πώς περνάμε γενικά εδώ στην Ακαδημία. Τέλεια. Ποιος είναι ο στόχος, δηλαδή, πού να φτάσουμε, πού θέλεις. Ψηλά γενικά. Ψηλά. Ωραία. Ποιος είναι ο αγαπημένος παίχτης πρότυπο έτσι ιδανικός. Ο Μέση. Ο Μέση. Ωραία επιλογή. Άρα και με βροχή δεν έχεις πρόβλημα να προπονείς, Όχι, μια χαρά είμαι. Μια χαρά. Δηλαδή, άμα ψυχαλίσει, δεν θα πεις εγώ θέλω να βγω. Τσου. Μα έχεις και το DNA εσύ. Εκεί ο κάμεραμάν μου σου αρέσει σήμερα, κοίταξε. Για πες. Είναι οικογενειακό το θέμα. Ο παππούς τι συμβουλές σου δίνει. Ο Μανώλης Δροκύρης που ανέλαβε και την Ακαδημία γενικά του Παναθηναϊκού, έτσι. Μου δίνει συμβουλές για να φτάσω ψηλά κι αυτός. Ναι. Άρα νομίζω ότι η συνταγή θα είναι πετυχημένη. Ναι, και εγώ. Άντε, ευχαριστούμε πολύ. Έχω κοντά μου την. Ιωάννα. Επώνυμο. Λέις. Ωραία. Ιωάννα μου, πόσο χρόνο είμαστε. 14 στα 15. Ωραία. Πόσο καιρό παίζουμε ποδόσφαιρο. 3 χρόνια. Ρε Θήριο, εσύ πώς είπες ας πούμε να πάω ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, απλά έπαιζα από μικρή και μου άρεσε. Τι θες παίζουμε. Center for. Ωραία. Πώς τα πάμε στις προπονήσεις. Πολύ καλά. Ιταλία πήγαμε. Ναι. Πήγες πουλάκι μου στην Ιταλία εσύ, Και δεν μου λες πώς πέρασες. Ωραία. Και δεν μου λες καμιά λέξη ιταλική μάθαμε. Όχι. Όχι. Μόνο μπάλα παίζαμε. Ναι. Ωραία. Τι στόχο έχουμε, πού να φτάσουμε, τι να κάνουμε, ή απλά παίζεις ποδοσφαίρο και της αρέσει. Θέλω να φτάσω σε υψηλό επίπεδο, αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, έχουμε κάποιο παίκτη που είναι πρότυπο που μας αρέσει πολύ, που είναι έτσι μεγάλος, που τον σκέφτεσαι. Ο Νεϊμάρ και ο Ποντένς.
Έχουμε και πρότυπα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα οι προπονήσεις εδώ επί παντός καιρού συνεχίζονται. Ναι. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ναπολέον Μακρύς εκ των προπονητών της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Οι προπονήσεις έχουν ξεκινήσει, παντός καιρού βέβαια, είναι κατάστατος ο καιρός στο νησί. Έχουν πάρα πολλές εμπειρίες που απέκτησαν πρόσφατα και κάθε χρόνο τα παιδιά του Παναθηναϊκού βάζουν υψηλούς στόχους, ανεβάζουν τον πύχη, έχουν πρότυπα πολύ σημαντικούς αθλητές και γιατί όχι, πώς είμαστε λοιπόν. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα για όλους μας. Τα παιδιά του Παναθηναϊκού έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο γήπεδο στην Παιανία, που κάνουν προπονήσεις εκεί με τους προπονητές του Παναθηναϊκού, ένα άλλο περιβάλλον, μια διαφορετική εμπειρία. Έχουμε επίσης, λαμβάνουμε μέρος σε όλο το τοπικό πρωτάθλημα, σε όλες τις ηλικίες, ξεκινώντας από τα Μπαμπίνι, φτάνοντας μέχρι τη δεύτερη ομάδα την οποία θα έχω εγώ και με την πρώτη ομάδα και στις δύο κατηγορίες της ΕΠΣ. Έχουμε λοιπόν μια διαφορετική πορεία και οι αθλητές έχουν δυνατότητα να ανεβούν τμήματα και να έχουν διαφορετικές εμπειρίες κάθε φορά. Αυτές οι ηλικίες λοιπόν είναι δύσκολες να τις προπονείς, να τις χειριστείς, να τους επιβληθείς και το παιχνίδι μαζί, αλλά και η προπόνηση και το σοβαρό και το αστείο. Να επιβληθείς δεν χρειάζεται. Ναι. Με το αστείο είναι αρκετό. Από μόνοι τους λαμβάνουν μέρος. Είναι μια μικρή κοινωνία και το ποδόσφαιρο. Και μέσα από εκεί εντάσσονται όλοι. Νομίζω με τη χαρά δεν χρειάζεται επιβολή σε αυτές τις ηλικίες. Από μόνοι τους άλλωστε χαίρονται το παιχνίδι και αυτός είναι ο σκοπός καταρχάς. Και από εκεί και πέρα, όποιος έχει δυνατότητες, φαίνεται στην πορεία και θα ακολουθήσει από μόνος του. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να είναι όλοι οι επαγγελματίες ή να βγουν επαγγελματίες. Παρόλα αυτά, όμως, βλέπεις ταλέντο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που σου έχουν εκπλήξει και έχει πει: Πώ, αυτό θα γινόταν παιχταράς. Φυσικά είναι όχι πάρα πολλές περιπτώσεις, όμως υπάρχουν περιπτώσεις βέβαια που είναι πολύ μεγάλα ταλέντα, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν αρκεί μόνο το ταλέντο. Η προπόνηση λοιπόν πόσο σημαντική είναι επί παντός καιρού? Η προπόνηση είναι το παν. Το παν είναι η συμμετοχή στην ομάδα, η συμμετοχή στην παρέα, η συμμετοχή στην άνοδο, η συμμετοχή στη λύπη, η συμμετοχή στη χαρά. Το ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση και μπορείτε και προπονείστε και δεν έχετε αυτό το πράγμα που υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, που θα πάμε, λίγα τα γήπεδα, χάλια αθλητικές μας εγκαταστάσεις, πού να πρωτοπάνε τόσα σωματεία, αν και είναι πολύ λίγα αυτά που δήλωσαν συμμετοχή φέτος στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ, όσο πάει και μικραίνει ο αριθμός. Από τη μία είναι θλιβερό βέβαια αυτό, από την άλλη φαντάζομαι ότι χαίρεστε που έχετε αυτές τις εγκαταστάσεις να προπονείστε. Ναι, προφανώς, αν και ακόμα χρειάζεται ένα μεγαλύτερο γήπεδο, έχει γίνει μία προσπάθεια προσέγγιση προς το Δήμο για το γήπεδο στο Κοντόκαλι, ναι. Το οποίο ελπίζουμε να τελεσφορήσει τελικά. Είναι πάρα πολύ καλό για τα παιδιά να έχουν και ένα μεγάλο ανοιχτό γήπεδο, αλλά και για την αθλητισμό της Κέρκυρας νομίζω. Πιστεύω ότι θα τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια και θα έχουν τα παιδιά και ένα γήπεδο ακόμα καλύτερο να αθλούνται. Όντως, το κυρκερικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από χώρους, δεν έχουμε χώρους. Πιθανόν οι ομάδες να είναι αρκετές να χρειάζονται και παραπάνω. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται παραπάνω. Χρειάζονται και καλύτερη. Είχαμε και 55 ομάδες. Τώρα έχουμε πέσει στις 30 περίπου. Θέλω να πω ότι ο αριθμός έχει μειωθεί αισθητά. Ναι, ναι. Καλό αυτό. Σωστά. Είναι και καλό, είναι και κακό. Επειδή εγώ έχω να σπρίσω τα μαλλιά μου και είμαι λίγο μεγαλύτερος και θυμάμαι αυτές τις εποχές του 55. Ήταν και κάποιοι που ήταν για την οικογένεια, για το χωριό, μεταξύ τους, μπαρμπάδες, τιάδες. Ήταν όλοι μαζί, ξέρετε, από πρόεδρος μέχρι και ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο καλό για το ποδόσφαιρο. Καλό θα είναι να υπάρχουν ορισμένοι καλοί αθλητικοί χώροι που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα να υπάρχουν και ομάδες δομημένες. Είναι καλύτερα να είναι δομημένες παρά πολλές, νομίζω. Έχουν αλλάξει τόσες εποχές που φτάνουμε να υπάρχουν ομάδες που έχουν ακόμα και μπάτζετ 80.000 ευρώ στο τοπικό και να παίρνουν παίχτες και να κυνηγάνε βέβαια στόχους και ανόδους. Καλό είναι αυτό. Αλλά αυτά τα ποσά και αυτό το επαγγελματικό πλαίσιο στο οποίο μπαίνουν σε εισαγωγικά κάνει καλό. Καλό ή κακό, δεν ξέρουμε. Κάποιος που έχει λεφτά μπορεί να τα διαθέσει όπως θέλει. Εγώ, η γνώμη δική μου είναι ότι είναι λάθος, μεγάλο λάθος. Θα έπρεπε να απευθύνονται σε ακαδημίες, να υπάρχει διαρθωτή κίνηση των παιχτών και των ομάδων. Η Κέρκυρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται επαγγελματικό ποδόσφαιρο να πάει πού. Στην τρίτη εθνική, η οποία είναι δίνεις για να ανέβεις πού. Θα μπορούσε να είναι μια ομάδα όπως ήταν παλιά ο Κέρκυρα. Δυστυχώς για πολλούς και διάφορους λόγους, και οικονομικούς και άλλους λόγους, τους οποίους γνωρίζουν οι συμμετέχοντες τότε. Δυστυχώς έπαψε να υπάρχει ο ΑΟ Κέρκυρα που ήταν η μεγαλύτερη ομάδα του νησιού, με φιλάθλους κλπ. Δεν νομίζω ότι κάποια άλλη ομάδα πλην της Λευκύμης, ίσως και του Αστέρα Πετρετίου, προσπαθεί τώρα τελευταία, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για αλφα εθνική, ας πούμε, σε τόσο μεγάλο επίπεδο, που θα μπορούσε μια ομάδα να είναι βιώσιμη.
Νομίζω ότι οι κερκυραϊκές ομάδες θα έπρεπε να έχουν τις ακαδημίες τους, να είναι πολύ δυνατό το τοπικό πρωτάθλημα. Και από εκεί πέρα, αν κάτι βγει και κάποιοι μπορούν, να έχουν όμως και τις ακαδημίες τους, να έχουν και τους χώρους τους, που είναι απαραίτητο προσόν για να ακολουθήσει τον αθλητισμό, θα ήταν καλό. Θα ήταν καλό. Πιστεύω όμως ότι η Κέρκυρα λείπουν πολλοί αθλητικοί χώροι. Πάρα πολύ. Δηλαδή, γήπεδο με χόρτο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει γήπεδο με χόρτο όπως θα πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πάμε και πέσει σε χόρτο και λέμε ότι αυτή είναι αριανή κατάσταση που ήρθαμε. Πάμε τέλος πάντων και αυτή τη χρονιά όπως θα πάμε. Καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία. Καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και καλή πρόοδο και στα παιδιά και στους γονείς τους. Νίκος Ζωγιός εκ των προπονητών της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Οι προπονήσεις έχουν ξεκινήσει με δυναμικούς ρυθμούς. Παρότι υπάρχει ένας δύσκολος καιρός στο νησί, τα πιτσίρικα είναι ενθουσιασμένα. Διάφορες βαθμίσεις όσον αφορά τις ηλικίες μπαίνουν στο τοπικό. Υπάρχουν πάρα πολύ μικρά παιδιά, παιδιά που αποκτούν εμπειρίες μέσω διάφορων ταξιδιών. Και στην Αθήνα και στην Παιανία και στην Ιταλία και σε τουρνουάλα που μπαίνουν και στα οποία συμμετέχουν. Καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία. Πώς είναι να αγωνίζεσαι, να προπονείς μάλλον αυτές τις ηλικίες? Καλησπέρα σας και από μένα. Είναι το χόμπι μας. Είναι αυτό που αγαπάμε να κάνουμε. Πάνω απ' όλα παιδαγωγή για τα παιδιά. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και γενικότερα για τη ζωή. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά τους, τους καθοδηγούμε καθημερινά. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, γίνεται και μια προσπάθεια και φέτος. Όλα τα group προπονητές όλοι είναι αξιόλογοι. Και ο Ανδρέας ο Αγάθος και ο Μπαλανίκας και ο κύριος Ναπολέων που σας μίλησε πριν και ο κύριος Βαγγέλης. Έχουμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Μανώλη Ροκίδη ως επικεφαλή προπονητή της Ακαδημίας. Από εκεί και πέρα, αυτό, το δικό μου group είναι μεγαλύτερα τα παιδιά. Τι ηλικίες έχεις εσύ? Εμείς είμαστε στην ΚΑΠΑ 14. Ωραία. Σε αυτή την ηλικία λοιπόν βλέπεις ένα παιδί, 2-3, δεν ξέρω, και λες πω, τι παιχθάρασε αυτός με λίγο, έτσι με προπόνησε και με αυτά θα μπορούσε να πάει ψηλά. Ναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε να κρατάμε τα παιδιά προσγειωμένα, να είναι ταπεινοί, να δουλεύουν και από εκεί και πέρα, αν κρίνουμε εμείς ότι ένα παιδί έχει τον ταλέντο για να προχωρήσει, προσπαθούμε να είμαστε κοντά του, να μην ξεφεύγει σε άλλα πράγματα, το δουλεύουμε και συνεχίζουμε και κάνουμε και τις κατάλληλες ενέργειες έπειτα. Πόσο σημαντικό είναι που υπάρχουν βαθμίδες, δηλαδή ένα παιδί ξέρει ότι μπορεί να μεγαλώνοντας να πάει στη δεύτερη ομάδα, να πάει στην πρώτη ομάδα. Υπάρχουν βαθμίδες και σκαλοπατάκια για τα παιδιά που μεγαλώνουν ή για τα παιδιά που εξελίσσονται. Είναι σημαντικό αυτό? Είναι βασικό και κάθε ηλικία έχει και διαφορετικές απαιτήσεις και διαφορετική μεθοδολογία στην προπόνηση. Δηλαδή, διαφορετικά πράγματα θα δουλεύει σε μια ηλικία 8 και 10 χρονών. Σε αυτά συνήθως δουλεύεις παιχνίδια, ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο και είναι διαφορετικά τα πράγματα τα οποία δουλεύεις, για παράδειγμα, στη δικιά μου, στο δικό μου group, στο K14. Ναι. Τα παιδιά εκεί πέρα θα δουλέψουν περισσότερο τεχνικοτακτικά κομμάτια, θα δουλέψουν, για παράδειγμα, να καταλάβετε το control τους, θα δουλέψουν τακτική, πώς να είναι τοποθετημένοι σωστά στο γήπεδο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται στο κατάλληλο group και να δουλεύουν σωστά. Γιατί άλλες απαιτήσεις έχει η μικρότερη ηλικία, άλλες η μεγαλύτερη. Αυτή η ηλικία που λες τώρα εσύ όμως, είναι μια ηλικία εκεί, εφηβεία, προεφηβεία, είναι που γίνεται ο χαμός, ο κακός και τα παιδιά έχουν πάρα πολλά να τα αποσπούν. Έχουν το σχολείο, έχουν φροντιστήρια, έχουν εξωσχολικά, έχουν το τρέξιμο, έχουν το άγχος, έχουν τα τάπλετ, έχουν τα ηλεκτρονικά. Είναι όλα αυτά που επηρεάζουν ένα παιδί. Είναι δύσκολο λοιπόν να τα διαχειριστείς, να τα προπονήσεις? Είναι δύσκολο από την πλευρά το πώς το παιδί βλέπει το ποδόσφαιρο πλέον. Ήταν πάρα πολύ διαφορετικά ακόμα και στη δικιά μου ηλικία, η οποία είναι πολύ κοντά στα παιδιά, μπορώ να πω. Είναι δύσκολο το πώς το βλέπουν τα παιδιά. Από εκεί και πέρα, όταν περνάνε τη γραμμή και μπαίνουν μέσα στο γήπεδο, είναι δικιά μας δουλειά να τα βοηθήσουμε, να το δουν με μια διαφορετική οπτική και να είναι προσιλωμένοι καθαρά στο πώς να δουλέψουν, στο πώς να αγωνιστούν και στο πώς να ευχαριστηθούν αυτό το παιχνίδι. Άκης Μπαλανίκας εκ των προπονητών της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Συνεχίζει βεβαίως ακούραστη. Ξεκίνησαν οι προπονήσεις παντός καιρού. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν και μάλιστα μέσω διάφορων βαθμίδων να προωθηθούν, να πάνε στη μεγαλύτερη ομάδα, να παίξουν σε ομάδες τοπικού. Έχουμε δύο ομάδες φέτος και στις δύο κατηγορίες. Υπάρχει μια εξέλιξη και υπάρχουν και πάρα πολλές εμπειρίες που παίρνουν τα παιδιά μέσω τουρνουά, μέσω επισκέψεων στην Παιανία, μέσω συμμετοχή σε μεγάλο τουρνουά στην Ιταλία. Είναι ακούραστες οι εμπειρίες που αποκομίζουν. Καλή αγωνιστική χρονιά λοιπόν με υγεία. Νομίζω ότι είναι πλούσιο το καλοκαίρι σας. Πλούσιο το καλοκαίρι και χρονιά φέτος ξεκινάει έτσι με πολλές εκδηλώσεις, ας πούμε. Δηλαδή η πρώτη εκδήλωση ήταν το μάτσο που παρακολούθησαν τα παιδιά, αυτή η εμπειρία που πήραν από το μάτσο Παναθηναϊκού στην Αθήνα. Και θα συνεχιστεί και με άλλα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Αυτό όσον αφορά τα εξαγωνιστικά τα της Ακαδημίας. Τα αγωνιστικά, όπως είπες, με δύο τμήματα φέτος αντρικά, η ομάδα στα τοπικά πρωταθλήματα. Και τα υπόλοιπα γκρουπ τα οποία συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΠΣ που θα είναι φέτος, εννοείται παρόν και εκεί η Ακαδημία. Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν αυτά τα σκαλοπατάκια, δηλαδή ένα παιδί μπορεί να το βάλει να το δοκιμάσει στη δεύτερη ομάδα. Μπορεί, αν έχει τις προοπτικές, να πάει στην Α και μετά ό,τι άλλο μπορεί να ακολουθήσει. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί το παιδί, δηλαδή, το οποίο είναι πιο προχωρημένο, να παίξει στην πρώτη ομάδα η οποία είναι στην Α1. Ταυτόχρονα μπορεί να έχει περισσότερα παιχνίδια, ειδικά τα παιδιά που είναι και της K16, mm-hmm. τα περσινά. Έχουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους φέτος με τη συμμετοχή της Β' ομάδας, γιατί όπως ξέρουμε το περσινό πρωτάθλημα της K16 είχε πιο λίγες αγωνιστικές. Δεν ξέρω φέτος αν θα υπάρχει δηλαδή σαν K16 πρωτάθλημα. Οπότε σίγουρα, επειδή θα έχουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους, είναι πολύ καλύτερο για την εξέλιξη των παιδιών. Μάλιστα, όταν λέμε ότι ανεβαίνουν βαθμίδες, έχουμε και παιδιά, όπως έχουμε πει και στην εκπομπή των Φινίκων, τα οποία έχουν πάει στην ομάδα της Γάμα Εθνικής, στον Αστέρα Πετρητή. Γιατί όχι, μικρά σε ηλικία είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία, όσους χρόνους και αν τους δοθεί και όσες εμπειρίες και αν αποκομίσουν. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Σίγουρα, όπως ξέρουμε, μια ομάδα σε μεγαλύτερη κατηγορία κερκυριακή δίνει ένα κίνητρο στα παιδιά αυτά, που δεν μπορούν όλοι να φύγουν από το νησί, να πάνε να δοκιμαστούν σε διάφορες ομάδες. Δίνει την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να πάνε να ζήσουν το πώς δουλεύει μια ομάδα επαγγελματική ή μη επαγγελματική σε ανώτερη κατηγορία, και αν καταφέρουν να κερδίσουν τη θέση τους, να αποκτήσουν και από εκεί μια σημαντική εμπειρία και να προχωρήσουν δηλαδή και αυτά στο επόμενο βήμα που λέμε. Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν αυτά τα γήπεδα εδώ και προπονούνται τα παιδιά, βέβαια, επειδή ασφιχτιούν όλα τα γήπεδα, όπως και αυτό. Έχει πάρα πολλά παιδιά η Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Συζητάμε ένα θέμα όσον αφορά το γήπεδο Κοντοκαλίου, κατά πόσο θα μπορούσε να είναι έτοιμο, τουλάχιστον την επόμενη χρονιά, να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, να υπάρχει αυτός ο χώρος, πόσο πολύ θα μπορέσει να βοηθήσει τις ομάδες και εννοείται την ομάδα των Φινίκων που θέλει να μπει ακόμα πιο δυναμικά σε όλο αυτό το project. Είναι σημαντικό να έχουμε και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξεκάθαρα, εάν θέλουμε να μιλάμε για αθλητισμό και ειδικότερα το ποδόσφαιρο, δεν νοείται να μην υπάρχουν εγκαταστάσεις, να μην υπάρχουν γήπεδα, να μην υπάρχουν επιλογές ώστε να μπορεί να φέρει κάποιος το παιδί του στο γήπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ περιορισμένα εδώ από θέμα χώρου και γενικότερα το νησί. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις και τα γήπεδα είναι γεμάτα, ασφιχτιούν, είναι γεμάτα παιδιά τα οποία θέλουν να παίξουν σε ένα χώρο απλωμένο, σε εγκαταστάσεις οι οποίες θα είναι σύγχρονες. Και είναι μια λύση η οποία προσπαθεί να υλοποιηθεί αυτή με το γήπεδο του Κοντοκαλίου και με τη βοήθεια του όλων των μέσων, δεν ξέρω, του Δημάρχου. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση, γιατί το γήπεδο αυτή τη στιγμή του Κοντοκαλίου είναι η μόνη διέξοδος ώστε να μπορέσουμε και εμείς να αποκτήσουμε καινούριες εγκαταστάσεις και να έχουμε δηλαδή και όσο δυνατόν καλύτερη έτσι, διαχείριση δηλαδή των παιδιών που έχουμε στην Ακαδημία. Κυρίες και κύριοι, αθλητές έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11. Βεβαίως με πλούσιο ρεπορτάζ από τον 12ο κόρη στον δρόμο. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.